Τζόνι, καλημέρα. Γιατί λέει και για Γρηγόρη Αρναούτογλου και για Ράνια Θρασκιά και για Νάντια Μπουλέ. Νομίζω ότι μιλάει για τα πάντα και έχει και μετράει και απόψη του. Έτσι. Η τηλεοπτική σεζόν είναι σε εξέλιξη. Και ο Τζόνι Καλημέρης απαντάει σε καυτά τηλεοπτικά ερωτήματα και με την πολυετή του εμπειρία φωτίζει το τηλεοπτικό παρασκήνιο. Τελικά, ο Γιώργος Λιάγκας με την Φέη Σκορδά θα είναι μαζί του χρόνου. Στις εποχές που είμαστε τώρα, αν το Μέγκα τους προτείνει του χρόνου να είναι πάλι μαζί, θα είναι. Τώρα μην γελιόμαστε, δηλαδή δεν έχουμε τρομερές επιλογές πια. Θεωρώ λοιπόν, αν το Μέγκα τους προτείνει και του χρόνου, θα το κάνουν και του χρόνου, γιατί δεν είμαστε για να ψαχνόμαστε. Αλλά ότι προφανώς έχουν ο καθένας μέλλον ανεξάρτητο ένας από τον άλλον, είναι σαφές. Είχαν το νου, το μυαλό, οι δυο τους να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή έξω από την τηλεοπτική της εκπομπή, βάζοντας μόνο μικρές δόσεις εκεί που έπρεπε ή εκεί που ήταν χαριτωμένο να το κάνουν. Δεν το παρακάνανε. Το χειριστήκαν δηλαδή με σοφροσύνη και τους βγήκε. Το πρωινό Αντένα έχει βρει την επιθυμητή χημεία. Ακόμα ψάχνονται. Και είναι εμφανές και όταν το βλέπεις το πρόγραμμα στον αέρα και το φαντάζομαι χωρίς να είμαι εκεί, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνυπάρξεις με κάποιον άνθρωπο με τον οποίο δεν γνωρίζεις ή γνωρίζεις ελάχιστα, όπου και οι προσωπικότητες και οι εγωισμοί και ο χρόνος θα μιλήσει ο καθένας και η ατάκα στην ατάκα θέλουν καιρό για να βγουν αυτόματα. Παρ' όλα αυτά η επιλογή έχει δικαιωθεί από τα νούμερα, έτσι. Έχουν, ναι μεν είναι το Μέγκα πρώτο, αλλά ο Αντένα είναι κοντά. Και μπορεί να υπάρχουν διαφορές υπέρ του Μέγκα, αλλά είναι πολύ μικρότερες από την αντίστοιχα πέρσι, έτσι. Πώς η Νάντια Μπουλέ τα καταφέρνει φέτος με τον ανταγωνισμό? Είναι ένα σοου το οποίο παίζει απέναντι σε πολύ ισχυρό σύριο του Αντένα και τα πάει μια χαρά στα νούμερα. Η Νάντια το παρουσιάζει, το πλασάρει στο κοινό πάρα πολύ καλά. Επίσης είναι πολύ όμορφη γυναίκα της ελληνικής τηλεόρασης. Βρήκε το χώρο της. Πιστεύω ότι είναι για όλους μας ισχύει η περίφημη σύμπτωση. Δηλαδή, αν βρεθείς στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη ώρα, με το κατάλληλο προϊόν που σου ταιριάζει και εσένα, το αναδεικνύεις. Ποια είναι η γνώμη του για τη Μαρία Μπεκατόρου? Είναι πολύ ζεστό κορίτσι, το οποίο είναι ταπεινό. Δεν διεκδικεί πράγματα τα οποία δεν μπορεί να έχει. Είναι ευγνώμων, θα έλεγα πάλι, είναι χρησιμοποιητές μια αγγλική λέξη, appreciative. Εκτιμά αυτό το οποίο της συμβαίνει, το ζει, το χαίρεται και ταιριάξε και πολύ και με το φόρμα, γιατί έχει και μια παιδικότητα η ίδια, οπότε ταιριάξε πολύ με το φόρμα. Ποιος παρουσιαστής δεν ολοκλήρωσε τον κύκλο του στην πρωινή ζώνη? Πιστεύω ότι ο Γρηγόρης έφυγε από την πρωινή ζώνη πριν κάνει τον κύκλο του, προφανώς και τους λόγους του, όπως και αυτός και το Μέγκα. Αμφισβήτησα πιο πολύ από όλους, και αυτό είναι εντυπωσιακό, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου με τη Ράνια Θρασιά. Μου τις είχε φέρει η Φρόσο Ιράλη στην ΕΡΤ να μου τις προτείνει για πρωινό και τις είπα εγώ με αρκετή δόση ξερολοσύνης ότι αυτοί δεν κάνουν για πρωινό. Πήγαν την επόμενη χρονιά στο Μέγκα και σκίσανε βέβαια. Εύστοχο σε όλα, σε ό,τι λέει. Και φυσικά μου αρέσει πολύ που παραδέχεται και στην Ελισάβετ Οικονόμου ότι κάποια στιγμή του είχε φέρει Φράσο Ιράλη τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τη Ράνια Θρασιά και με του ήθελε για πρωινό. Όλοι τα έχουν περάσει αυτά. Έτσι. Που απορρίπτουν κάποιου ανθρώπου και μετά λένε πω από τι έκανα. Ναι. Εντάξει, είναι λογικό, αλλά το καλό είναι ότι το παραδέχεται. Και βεβαίω και η άποψη που έχει για όλα ο Τζον Καλημέρη, γιατί είναι χρόνια στο τηλεοπτικό τοπίο και ξέρει πάρα πολύ καλά. Που εύστοχα παρατήρησε τα όσα συμβαίνουν γύρω, ενώ τα τηλεοπτικά έτσι. Και στα πρόσωπα και στις καταστάσεις. Και όπως είπε, στο πρωινό του Αντένα ακόμη ψάχνονται, ενώ ο Λιάγκας και η Φέη Σκορδά πουλάνε σε μικρές δόσεις την προσωπική του ζωή. Και για την Μαρία Μπεκατόρου είπε πολύ ωραία πράγματα. Ότι έχει μια παιδικότητα, ότι είναι πολύ γλυκιά, πολύ ζεστός σαν άνθρωπος. Η οποία να πούμε ότι χτυπάει σε διπλό ταμπλό φέτος, έτσι, εκτός από το, σε τριπλό μάλλον, εκτός από το τηλεάστηκε το Master Chef. Είναι και στη ραδιοφωνική εκπομπή του Μάκη Πουνέτη με τη Μαρία Ηλιάκη. Πήρε το πρωινό. Πήρε τη θέση της Ράνιας Κωστάκη. Καλέ, τι λες τώρα, αυτό πότε έγινε? Ναι. Δεν το είδα. Όχι, είναι ένας μήνας. Ναι. Συγγνώμη, η Ράνια Κωστάκη που ήταν τόσα χρόνια. Αποχώρησε η Ράνια Κωστάκη. Μόνη, και η Μαρία Μπεκατόρου είναι στη Μαρία. Τώρα με τη Μαρία Ηλιάκη και το Μάκη Πουνέτη. Σε λίγο και σπίτσες. Θα ψήνει καφέ. Δεν το ήξερα καθόλου αυτό. Λοιπόν, Νίκο, τι ήθελα να πω, ήθελα να σας πω. Εδώ το βλέπετε αυτό, εδώ το πολύ ωραίο λάπτοπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως τον κύριο Τζόνι Καλημέρη. Είδατε, ξεχάστηκα για την συνέντευξη που έδωσε στην Ελισάβετ Οικονόμου.
και να το ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και καλές γιορτές. Θα το λέω σε όλους αυτό, γιατί νομίζω ότι όλοι το έχουμε.